Αύριο Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι εκλογές της Πέδη Πύρου, αναδεικνύοντας τους ερετούς που θα εκπροσωπήσουν τους Δήμους σε περιφερειακό επίπεδο. Στους 131 ανέρχονται οι αντιπρόσωποι που έχουν αναδειχθεί από τα Δημοτικά Συμβούλια των 18 Δήμων της Υπήρου και 21 είναι τα μέλη που εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Πέδη Από αυτούς 13 είναι Δήμαρχοι και 8 Δημοτικοί Σύμβουλοι. Τρία ψηφοδέλτια και, ένα μεμονωμέ... και ένας μεμονωμένος υποψήφιος των συνδυασμών που έχουν κατατεθεί επίσημα για τις εκλογές της ΠΕΔ και είμαστε φυσικά μια ανάσα πριν από την εκλογική διαδικασία. Κοντά μου στο στούντιο ο συνάδελφος δημοσιογράφος Βαγγέλης Πίχας και φυσικά ο Δήμαρχος Αρτέων Χριστόφορος Χιαφάκας ο οποίος είναι υποψήφιος για την ΠΕΔ Υπήρου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ε, κύριε Δήμαρχε, να ξεκινήσουμε καταρχήν από τους συνδυασμού και από την εκλογική αυριανή διαδικασία της ΠΕΔ. Ναι, έχουν καταδεθεί, όπως είπατε, τρεις συνδυασμοί ε, και ένας μεμονωμένος. Έχει τη δυνατότητα κάποιος υποψήφιος να κατέβει μεμονωμένος, με μονομένη υποψηφιότητα, χωρίς συνδυασμό, χωρίς ψηφοδέλτιο, mm -hmm. αναζητώντα όπως είναι το μέτρο, 7 ψήφους για να εκλεγεί να, έχει, να είναι ένα μέλος του δουσού της, της ΠΕΔ. Mm -hmm. Είναι 21 τα μέλη που εκλέγονται και εγώ προφανώς επέλεξα να συμμετέχω σε μία από αυτές τις ομάδες, σε ένα ψηφοδέλτιο, με άλλους 11 δημάρχους, πραγματικά, και με αρκετούς δημοτικούς συμβούλους, για να μπορέσω να εκπροσωπήσω το Δήμο, την περιοχή μας, θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λόγο και στην ΠΕΔ, στην Ήπειρο και στην ΚΕΔΕ κεντρικά στην Αθήνα για να βοηθήσουμε την πόλη μας, το χώρο μας και αν θέλετε την περιοχή μας για την ανάπτυξή τη και ό,τι μπορούμε να κερδίσουμε από αυτή τη συμμετοχή. Πάνω σε αυτό το τομέα, κυρία Σιαφάκα, και η επιλογή τη Πέδρα, όπω είπατε και τη ΚΕΔΕ, ταυτόχρονα σα δίνει τη δυνατότητα να εκπροσωπείτε και το Δήμο Αρτέων, σαφώ με διαφορετικό πρόσωπο, αλλά Υπάρχουν όμως και άλλες αρμοδιότητες. Είδαμε ε, να παραχωρείτε, πριν πάμε για να δούμε τι γίνεται και στην ΠΕΔ, να παραχωρείτε τη ΔΕΙΑ, να παραχωρεί την Προεδρία της ΔΕΙΑ. Υπάρχουν ε, και άλλοι τομείς πάνω σε αυτό, τον, πάνω, πάνω σε αυτό το σκεπτικό που έχετε. Ήταν εξ αρχής δηλαδή αυτή η σκέψη σας να ξετυλιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Ναι, να σας πω. Πραγματικά ε, σαν Δήμαρχος επέλεξα κάποιους στόχους, στους οποίους θεωρώ ότι πρέπει να συμμετέχω, στους οποίους ε, θα πρέπει να έχουμε λόγο, θα πρέπει να έχουμε συμμετοχή και θα πρέπει να είμαστε μέσα σε εξελίξεις, ώστε να μπορέσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, όπως σας είπα, για την πόλη μας και την περιοχή μας να κερδίσουμε. Ε, κάποιοι κομβικοί στόχοι είναι η ΠΕΔ, που θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε λόγο σαν Δήμος Αρταίων. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε... Ε, ο δεύτερος ε, Μητροπολιτικός Δήμος, στην ε, Ήπειρο μετά τον Δήμο Ιωαννιτών. Ε, οπότε θεωρώ ότι πρέπει και λόγο να έχουμε και αναλογικά ό,τι υποχρεούμαστε να μπορούμε να τα, να τα κερδίσουμε. Ε, Άλλο ένα στόχο ο οποίο είναι κομβικό πραγματικά είναι η ΚΕΔΕ. Αυτομάτως συμμετέχοντα κάποιο στην ΠΕΔΑ, αν είναι εκλεγμένο, έχει λόγο και στην ΚΕΔΕ. Είναι κομβική στόχη για μένα για να μπορώ να συμμετέχω. Θεωρητικά, επειδή υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις, αντιλαμβάνεστε όπως με ρωτήσετε για τη ΔΕΙΑ mm -hmm. για παράδειγμα ή για την αναπτυξιακή, γιατί έγινε λόγο για τη ΔΕΑ περισσότερο ή ακόμη και για το σύνδεσμο ίδρυση που έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Εκεί έχουμε ε, κάποια εξέλιξη πριν διακόπτω, για το σύνδεσμο ίδρυση. Κάποιε αρμοδιότητε θα πρέπει να τι ε, μοιραστώ, γιατί προφανώ δεν μπορούμε να συμμετέχουμε σε όλα και δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε όλα διότι δεν υπάρχει ε, αυτό ο χρόνο. Ε, καλά, δεν μπορείτε να είστε και παντού πρόεδρο και παντού υπεύθυνο δηλαδή. Προφανώ. Διότι... <Τάξη> δεν πρέπει να είμαι παντού, δεν, είστε. δεν χρειάζεται παντού και θα πρέπει με αυτό που ασχολούμαστε να μπορούμε να έχουμε και το χρόνο και να το κάνουμε σωστά. Ε, Στην ΔΕΙΑ τοποθέτησα το κύριο Καραγιώργο όπως γνωρίζετε όλοι ο οποίος ε, θα αφοσιωθεί, θα, θα αφιερώσει το χρόνο του και θα διοικήσουμε σε συνεργασία προφανώς ε, μαζί ε, την, το σύνδεσμο ίδρυψης, ο οποίος θέλει αρκετή δουλειά και χρόνο κάποιος να ασχολείται σοβαρά. Ε, το ίδιο συμβαίνει και με το σύνδεσμο ίδρυυσης, μιας και με ρωτήσατε συγκεκριμένα. Είναι μια διαδημοτική επιχείρηση με το Δήμο Νικολάου Σκουφά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια... Το διοικούσε ο Δήμος Νικολάου Κουφάπ, τον κύριο Γιαννούλη αν θυμάστε Βεβαίως. που ήταν δήμαρχος, την κυρία Βαβέτση την προηγούμενη φορά. Παρ' όλα αυτά εμείς έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό εκεί, το 80%. Δικαιούμαστε περισσότερο χρόνο. Τώρα σε συνεργασία με τον κύριο Παπασίος να γνωρίζετε ότι θα συνδιοικήσουμε κάποια χρόνια... Ξεκινήσει ο κύριο Παπασιώδη και εμεί τα περισσότερα χρόνια θα διοικήσουμε αργότερα. Αυτό πάντα θα... σε συνεργασία. Να mm. πω ότι είναι μια ομαδική προσπάθεια και θέλει συνεργασία σε Οστά. όλα τα επίπεδα, είτε λέγεται ΔΕΙΑ, είτε λέγεται Σύνδεσμο Σύντρεψη, είτε λέγεται ΠΕΔ. Και καλό είναι να συνεργάζονται και όλοι οι Δήμοι τη περιοχή μα. Ε, Συμφωνώ. και κάτι άλλο, τον, τον συγκεντρωτισμό. Mm. Δηλαδή, κάποιο ο δεν συγκεντρώνει όλη την, ε, την εξουσία, όπω είπε και εσύ λίγο πριν, Βαγγέλη, ε, σημαίνει ότι μπορεί να διαχειριστεί και πιο καλά τον κάθε τομέα που αναλαμβάνει. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο ψηφοδέλτιο της, της ΠΕΔΗ, κυρία Σκιαφάκα. Θεωρώ ότι κάποια ψηφοδέλτια έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Είναι οι περιοχές, βεβαίως και είναι ενωτικό, βεβαίως και αφορά όλη την Ήπειρο και ως ενιαίο μπορεί κάποιο να το κρίνει, αλλά κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, έτσι δεν είναι. Έτσι είναι ακριβώς, όπως το λέτε. Κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά και του δικούς τους Θεώρησα υποχρέωσή μου να συμμετέχω στην Ήπειρο. Είμαστε ο δεύτερο Μητροπολιτικό Δήμο, όπω είπα και πριν. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να μείνουμε έξω από το κέντρο των αποφάσεων, τουλάχιστον όσον αφορά την Ήπειρο. Μετά τα Γιάννα είναι ο Δήμο Αρτέων. Την προηγούμενη θητεία ε, διοικούσε ο Δήμαρχο από το Δήμο Δοδόνη. Την προ προηγούμενη, τα προηγούμενα πέντε χρόνια ήταν από την Ιγουμενίτσα. Θεωρώ ότι δικαιωματικά θα πρέπει να συμμετέχουμε, να έχουμε λόγο και να μπορούμε. Να βάλουμε και του δικού μα όρου στο παιχνίδι. Αυτό είναι σημαντικό. Να πω βέβαια ότι και σε αυτό το παιχνίδι, επειδή στη Ήπειρο υπάρχουν 18 Δήμοι, είναι ομαδική η προσπάθεια πάλι. Δηλαδή, στο δικό μα το ψηφοδέλτιο, που είμαστε 11-12 Δήμαρχοι και πολύ περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, χρειάζεται μια ομαδική προσπάθεια, δηλαδή χρειάζεται μια συνεργασία με κάποιου άλλου Δήμου για να πετύχουμε. Δεν διεκδικούμε να πάρουμε κάτι από του άλλου του Δήμου, στον καθένα ότι του αναλογεί και το ότι του αντιστοιχεί και να πω σε αυτό το κομμάτι πραγματικά ότι είναι συγκινητικό για μένα σαν νέος δήμαρχος που είχα αν θέλετε όλη αυτή την καλή διάθεση που με καλοδεχτήκανε δήμαρχοι που έχουν πολλές θητείες στο ενεργητικό τους παλιοί δήμαρχοι βρήκα ένα φιλόξενο περιβάλλον πραγματικά και με στηρίξαν σε αυτή την προσπάθεια γιατί δήλωσα εξ αρχή την πρόθεσή μου να συμμετέχω σε αυτό το ψεφοδέλο του Και το κλίμα, συγγνώμη Βαγγέλη, Όχι και το παρακαλώ. κλίμα πώς είναι. Και είναι μια ευκαιρία. Το κλίμα είναι πολύ καλό στην ομάδα μας από την πρώτη συνάντηση. και είναι μια ευκαιρία πραγματικά σαν εκπρόσωπος, γιατί αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ και το Δήμο Αρταίων, αλλά όλη και την γενικότερη περιοχή της Άρτας, του νομού της Άρτας, να ευχαριστήσω όλους τους δημάρχους των όμορων Δήμου που πραγματικά στήριξαν αυτή την προσπάθεια. Θέλω να ακουστεί αυτό πραγματικά, δηλαδή όλοι οι όμορφη Δήμοι και ο Νικολάος Κουφά και ο Ζηρός και ο Καραϊσκάκης και τα Τζουμέρκα, πραγματικά είμαστε στο ίδιο ψηφοδέλτιο μία ομάδα και γι' αυτό ζητάω από όλους του συνέδρους και από, όλους, από όλα τα μέλη της ΠΕΔ που έχουν λόγο και ψήφο με αύριο στην εκλογική διαδικασία, ανεξαρτήτως συνδυασμού, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ το Δήμο και κατ' επέκταση όλο το νομό. Και εγώ και όλοι οι συνυποψήφοι δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι που είμαστε. Κάποια όμως πολιτικά πρόσωπα και πρόσωπα της αυτοδιοίκησης, κυρία Σιαφάκα, δεν φαίνεται να προσεγγίζουν αυτή την δική σα σκέψη, να την συμμερίζονται. Και μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι Ζουν στην Άρτα, συνεργαστήκατε στο παρελθόν, συνεργάζεστε τώρα, εσείς ε, στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιοι άλλοι στην αντιπολίτευση. Ναι, είναι πραγματικά έτσι λίγο στενάχωρο να πω, διότι δεν πάβει να, είναι, να είμαστε τοπική αυτοδιοίκηση, δεν πάβει να εκπροσωπούμε την περιοχή μας, το Δήμος και κατ' επέκταση, όπως είπα πριν, το νομό. Θεωρώ ότι πρέπει τα κριτήρια να είναι αυτοδιοικητικά. Το καταλαβαίνω ότι σε μεγαλύτερο επίπεδο ίσως από πίσω να μπαίνουν και κάποια κομματικά κριτήρια ή κάποιο κόμμα να στηρίζει συγκεκριμένη υποψηφιότητα. Παρ' όλα αυτά όταν ψηφίζουμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται ΠΕΔ, είτε λέγεται ΚΕΔΕ, θα πρέπει να έχουμε αυτοδιοικητικά κριτήρια. Αυτό σημαίνει ότι... Ανεξαρτήτως αν είμαστε συμπολίτευση, αντιπολίτευση ή από άλλον γειτονικό δήμο, θα πρέπει να εκλέξουμε κάποιον ή να ψηφίσουμε κάποιον ο οποίος αύριο θα μας εκπροσωπήσει σε όλη την Ήπειρο για την περιοχή μας. Θα εκπροσωπήσει το δήμο μας, το νομό μας και τα συμφέροντα της περιοχής μας στην Ήπειρο. Άρα ε, ζητάω την ψήφο, όπως είπα και πριν όλων των... Ε, των υποψηφίων, μάλλον ζητάω την ψήφο όλων όσους έχουν λόγο και ψήφο στην ΠΕΔ, των ανεξαρτήτως ναι. των αντιπροσώπων. Σωστά, ανεξαρτήτως αν είναι συμπολίτευση ή αντιπολίτευση. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να βάζουμε κομματικά κριτήρια, γιατί με αυτόν τον τρόπο ίσως εκλέξουμε κάποιον ο οποίος θα εκπροσωπήσει τα Γιάννη, την Ιγουμενίτσα και αύριο μεθαύριο δεν θα εκπροσωπήσει και θα υπερασπιστεί τα συμφέροντα που χτάλουμε εμεί πραγματικά. Υπάρχει ένα κοινό όραμα αυτό που είπα, είτε στην ΠΕΔ είτε στην ΚΕΔΕ. Όλοι παλεύουν για την τοπική αυτοδιοίκηση, γνωρίζοντα και ε, γενικότερα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Ο καθένα όμω από εσά, επειδή είστε αιρετοί, λογοδοτείτε στην τοπική κοινωνία. Έτσι δεν είναι, κυρία Σιαφάκα. Δηλαδή, ναι, μεν παλεύετε για το κοινό καλό, αλλά ε, ό,τι γίνεται, ό,τι σχεδιάζεται που έχει όφελο η τοπική κοινωνία, Εκεί δεν λογοδοτείτε. Εδώ είμαστε εκλεγμένοι από την τοπική κοινωνία. Έτσι. Απευθυνόμαστε και λογοδοτούμε εκεί. Μας εξέλεξε εμάς εδώ συγκεκριμένα ο Αρτινός Δημότης για να εκπροσωπήσουμε το Δήμο αρτέων, το νομό της Άρτας και τα συμφέροντά του. Έτσι. Άρα τα κριτήρια... Θα πρέπει να είναι αυτά και μόνο αυτά, και θα απολογηθούμε πραγματικά στου δημότε μα αν υπερασπιστήκαμε σωστά αυτά τα κριτήρια. Είστε αισιόδοξο για το ψηφοδέλτιο το οποίο κατατέθηκε σήμερα το μεσημέρι. Είμαι αισιόδοξο. Είμαι αρκετά αισιόδοξο γιατί βλέπω ένα καλό κλίμα, μια ομαδική προσπάθεια. Και πιστεύω στην ομαδική προσπάθεια διότι πάντα αυτό βγαίνει προ τα έξω και το αποτέλεσμα είναι θετικό. Και με μόνο αυτό το κριτήριο πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και θα καταφέρουμε να έχουμε θετικό αποτέλεσμα αύριο στις εκλογές. Μάλιστα. Αύριο στις 5 το απόγευμα η εκλογική διαδικασία. Ε, οπότε, Βαγγέλη, εμείς θα έχουμε κάποια στοιχεία ε, το, και... στο, κεντρικό δελτίο ειδήσεων βεβαίω. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας σήμερα στο κεντρικό δελτίο. Καλή επιτυχία στην αυριανή εκλογική διαδικασία, κυρία Δημαρχέ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Σας να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους.